Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα για την 16η αγωνιστική της Evolution League η Lovella Negra αντιμετωπίζει το Λεοντάριο. Δύο ομάδες οι οποίες είναι κοντά βαθμολογικά στην 10η θέση, Lovella Negra με 7 νίκες και 8 ήττες, ενώ 8ο το Λεοντάριο με 7 νίκες και 9 ήττες. Ένα μάτς περισσότερο για τους σημερινούς φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν και την πρώτη κατοχή στο μάτς. Για 3 πόντους άστοχο για τους φιλοξενούμενους, επιθετικό rebound όμως. Περάσε ο Ιωάννης Λάπας, δεύτερη ευκαιρία μέσα ο Δεδούσης και θα ανοίξει το σκορ για το 0-2. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες, πιο γρήγορα. Γρηγορόπουλος, Καραγιαννάκης, Κλεφτόγιαννης, Βάσκο και Σπάθης ξεκινούν για τους γηπεδούχους, οι οποίοι τώρα θα βρουν ένα σούτ, αλλά είναι άστοχο από τον Καραγιαννάκη. Από την άλλη έχουμε Δεδούση, Κορονάκη, Λαγιαννάκο, Λάπα, Ιωάννη και Τσιαντή στην πεντάδα του Λεοντάριο. Στο 0-2 το σκορ, κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Βάσκος, πάσα χέρι με χέρι στον Κλεφτό Γιάννη, τα αριστερά αυτό θα στοχίσει. Λάπας, ο Ιωάννης μένει και πάλι, θα εκτελέσει για 3 και θα το βάλει κιόλας. Πρώτο τρίποντο για το Λεοντάριο και αρχηγός Ιωάννη Λάπα. 0-5. Θα έχει τον Σπάθη. Συμφωνία η μπάλα, Πάσχος θέλει να ξεφύγει, σπάσιμο της μέσης στον αέρα, δεν μπορεί να τελειώσει καλά, έχει δεύτερη ευκαιρία όμως, ο Λομόναχος θα το χάσει και αυτό. Παραμένουν στις 0 πόντους οι γηπεδούχοι, αναζητεί το πρώτο σκαλάθι. Αυτή πάσα, Δεδούσης και μαρκαρίστηκε, τον έχασε και ο Πάχος. Και έγινε το 0-7 τώρα. Δυναμικό ξεκίνημα για τους γηπεδούχους και τους φιλοξενούμενους, δεν σχολείται. Είναι άλλοι γηπεδούχοι τώρα. Είναι στην επίθεση. Τον Καραγιαννάκη να φτάνει κοντά, δεν μπορεί όμως να σκοράρει. Παραμένει το 0 για την Lovella Negra. Αντιθέτως από την άλλη θα βρουν μια γρήγορη επίθεση οι άσπροι. Θα κερδίσει και το φαουλ ο Ιωάννης Λάπας. Και θα οδηγήσει τώρα στην γραμμή των Μολών επίτα από το πρώτο ομαδικό των γηπεδούχων. Πάσχος πέρασε εκτός στην θέση του. Ο Κοκκινέλης. Έρχεται και το πρώτο καλάθι για τους γηπεδούχους. 2-8 τώρα. Με τις τρίπλες ο Λάπας δεν μπορεί να ξεφύγει, βρήκε όμως την πάσα για τον Δεδούση. Ο ίδιος παλεύει εκεί κοντά σε δύο αντιπάλους. Δεν κατάφερε όμως να κερδίσει κάτι. Καστή πάσα εξαιρετική για τον Καραγιαννάκη. Κέρδισε το φάουλ. Εκτελεί την δεύτερη. Είναι το κλέψιμο. Παλά στα αριστερά. Κλεφτογιάννης δεν είναι καλό το σουτ. Με ευκαιρία και ο Κοκκινέλης θα αφήσει την παλά στο καλάθι. Για το
38. Μακρινή πάσα έφτασε στην άλλη πλευρά. Ξέφυγε ωραία ο Δεδούσης, δεν μπόρεσε ο Κοκκινέλης να τον περιορίσει. 5-10 τώρα. Δεδούση να κάνει πολύ καλό ξεκίνημα για το Λεοντάριο. Γιαννάκης έφτασε κοντά. Προσπαθεί να βρει χώρο, θα τον βρει, θα εκτελέσει και σωστά για το 7-10. Και πάλι θέλησα να παίξει με μια μακρινή πάση η φιλοξενούμενη της αυτή τη φορά. Ο Κινέλης έφτασε κοντά, δεν σκόραρε, καθάρισε την φάση ο Κορονάκης. Λάπας. Και πήρε ο Πλαγιανάκος, αυτό ήξε στο τρίποντο. 5 και 10 ακόμα για το φινάλι του 10 λεπτού, στο 5-10 το σκορ, στο 7-10 με συγχωρείτε. Καραγιαννάκης, ο Κινέλης κρατάει, κάνει την περιστροφή, φτάνει προς τα μέσα, θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο αλλά και όμορφο καλάθι. Το 9-10. Τον Κορονάκη πήρε ο Λάπας και φτιάχνει τώρα την επίθεση για τους άσπρους. Τσιαντής, καυτή πάσα για τον Δεδούση. Και πάλι Τσιαντής, αυτή τη φορά θα επιλέξει να εκτελέσει ο ίδιος. Περιμένω το χέρι για τους πάθη. Ευκαιρία για να προσπεράσει το Λοβέλα Νέγρα. Μια πρώτη φορά στο μάτς. Ο Κινέλης αφήνει στα αριστερά για δύο πόντους, δεν έρχεται το καλάθι όμως από τον Γρηγορόπουλο. Και στο μάτς περνάει ο Λιμέρης τώρα για τους γηπεδούχους. Να έχουμε αλλαγή για το Λεοντάριο. Ο Σπύρου είναι το νέο πρόσωπο. Νέες αλλαγές τώρα για τους γηπεδούχους. Με τον Σπακάκη να παίρνει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής. Αντισπύρου θα το πάρει από τα αριστερά, είναι για δύο πατούσε. Παίρνει το καλάθι, Δεδούσης είναι εκεί. Με κατάφερε να βγει νικητής. Γρηγορόπουλος θα δεχτεί το φάουλ από τον Χατζησπύρου. Είναι το δεύτερο αυτό με το Λεοντάριο. Γρηγορόπουλος κάνει τη σταυρωτή, φτάνει στην άλλη πλευρά. Σταματάνε και πάλι με φάουλ. Και αυτή τη φορά είναι βολές για τον παίκτη της Λοβέλα Νέγρα. Τρίτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Στόχο στην πρώτη βολή. 10-10 το μάτς στην ισοπαλία. Βάζει και την δεύτερη και για πρώτη φορά σήμερα η Λοβέλα Νέγρα είναι μπροστά στο σκορ. Με 3-35 να απομένουν ακόμα στην πρώτη περίοδο. Αλλά στο πλάι προσφύγεται ο Τσιαντής. Παίρνει και πάλι την μπάλα στα χέρια του, εκτελεί για τρεις τώρα η μπάλα στο σίδερο. Λάπας είναι εκεί για να ανανεώσει. Γιατί προτιμάει να κρατήσει, θέλει ο ίδιος να φτάσει κοντά και πολύ καλά θα κάνει. Καθώς θα βρει την λύση για το 11-12. Γρηγορόπουλος, τελευταίο τρίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Ψάχνει επιλογές του Σφακάκης, ο Κινέλης βάζει πλάτη. Στη γωνιά είναι ο Σφακάκης, προτιμάει ο ίδιος να πάρει την εκτέλεση. Δεν ήρθε καλά τελικά το καλάθι. Αντισπύρου. Είναι στον Λάπα. Αντισπύρου.
Μυροτσιαντής, 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Παρασυμφωνία. Γυρίζει. Εκτελεί ο Τσιαντής, στέλνει την κυρία στο Χανιβάλα. Ο Γιάννης θέλει να τρέξει τώρα για τους γηπεδούχους. Επιστρέφει η άμυνα του Λεοντάριο. Γρηγορόπουλος σηκώνεται για δύο, δεν παίρνει το καλάθι, μαζεύει. Ο Κορονακής. Λάπας. Φτάσε κοντά, συγκρούστηκε με τον αντίπαλό του, δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό. Γρηγορόπουλος έχει επιλογή για πάσα, την κάνει στον Κλεφτογιάννη, θα την κάνει ασίστ εκείνος για το 13-12. Και 40 ακόμα. Τσιαντής. Πεζούσης με πλάτη. Ήταν δύο πάνω της, προσπάθησε να βρει την πάσα για τον Τσιαντή. Δεν βγήκε συνεργασία. Έτσι έγινε το λάθος για τον Λεοντάριο. Σε τον μεταξύ ο Πάσχος έχει επιστρέψει για την Λοβέλα Νέγρα. Ενώ νέο πρόσωπο για την πετάδα του Λεοντάριου είναι ο Βασίλης Λάπας. Πάσχος 5 δευτερόλεπτα θα το πάρει το τρίποντο. Δεν το βάζει, μαζεύει ο Άννης Λάπας. Μακρινή πάσα η οποία θα φτάσει τελικά στον Δεδούση. Ατσισπύρου κατευθείαν θα σηκωθεί, θα σημαδέψει σωστά. 13-14. Ψάχνουν το γρήγορο παιχνίδι φιλοξενούμενοι, οπότε βρίσκουν ευκαιρία. Στο έδαφος ο παίχτης του Λεοντάριο, έχουμε επιθετικό φαουλ. Κέρδισε ο Λάπας. Ο Σφακάκης είναι αυτός που το έκανε. Είναι το δεύτερο ομαδικό για τους μεταδοχούς. Τσιαντής ξεφεύγει ωραία. Δεν έρχεται το καλάθι, δεν δούσε. Να κερδίσει ακόμα μία μάχη στο rebound. Κερδίζει και το φάουλ στη συνέχεια από 3 τα ομαδικά τώρα για τις δύο ομάδες. Και πολλές για τον παίχτη του Λεοντάριο. Έστωχος στην πρώτη. 14-14. Κάνει την δεύτερη. 15 με σχόλια. Έβαλα τον πόντο στην Λοβέλα Νέγρα. Δύο δευτερόλεπτα ακόμα. Κόπηκε ο Κοκκινέλης, έχει προηγηθεί το φαουλ όμως. Αν δεν κάνω λάθος είναι βολές. Ναι, στη γραμμή θα πάει τώρα ο Κοκκινέλης. Βρίσκεται σίδερο στην πρώτη προσπάθεια. Αστοχή και στην δεύτερη. Με 22. Και παραμένει το 13-15 με 17 δευτερόλεπτα. Μας μένουν ακόμα στην πρώτη περίοδο. Όλη η επίθεση είναι για το Λεοντάριο. 9 τώρα. Κρατάει ο Λάπας. Αλλά φτάνει στον Χατζησπύρου, εκτελεί για 3. Δεν είναι εύστοχος. Μαζί του Λοβέλα Νέγρα τελείωσε το 10 λεπτό με το σκορ 13-15. Παίρνουμε και στο δεύτερο 10 λεπτό. Το οποίο και μόλις ξεκίνησε. Σκόρσο 13-15. Υπάρχει ένα θεματάκι με τον χρόνο. Γι' αυτό και θα ξαναπάμε στην επαναφορά. Στο σύνδυο λοιπόν με το Λεοντάριο. Και τώρα είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο και επίσημα.
Σπάθης παίρνει για να φτιάξει την επίθεση του Βελανέγρα. Πόνεται για δύο από μέση απόσταση. Χατζησπύρου είναι εκεί για το rebound. Βάζει ο ίδιος, πέρασε ανάμεσα από δύο, τα έκανε όλα μόνος του, τα χάλασε στο τελείωμα. Αλλά η μπάλα παραμένει στο Λεοντάριο. Έκανε όλη τη δουλειά ο Χατζησπύρου νωρίτερα. Έφτασε κοντά στην ρακέτα, αλλά δεν σκοράρε. Βασίλης Λάπα στην επαναφορά. Ροδεδούς από κοντά. Αυτό έχει σε μαζί θα είναι η γεπεδούχη. Κοκκινέλης κατεβάζει. Θέλει στη γωνία. Μπακάκης και πάλι συνεργάζεται με τον Κοκκινέλη. Δεν θα φέρει αποτέλεσμα όμως και αυτή η συνεργασία. Αργόπουλος. Βρήκε απέναντι τον Τσιαντή. Αν τύχει χώρο για να σκοτήσει να πλησιάσει. Αργόπουλος και πάλι. Πέρασε, σκόραρε και έκανε το 13-17. Σπάθης. Ευχαριστώ που είχε αναλάβει ο Λάπας, Κοκκινέλης τώρα. Κοστάρι τον Δεντούση. Τώρα και πάλι στην περιφέρεια. Σπάθης πλησιάζει, ανάποδο lay-up, άστοχο. Είναι την μάχη του, αλλά δεν μπορεί να κερδίσει ο Λιμέρης. Χατζησπύρου στην άλλη πλευρά. Θα πάρει μια γρήγορη επίθεση. Δεν του βγήκε. Πάσκος. Σπαθής, αφήνει στον Κοκκινέλη. Για δύο πόντους μπροστά τον Δεδούση. Μαζεύει ο Τσιαντής. Παραμένει το 13-17. Δεν φεύγει. Ο μάλλον θέλει να ξεφύγει ο Λάπας. Έπεισε καλά η άμυνα της Λοβελανέγκρα. Δεδούσης με 7 δευτερόλεπτα. Είδε το ρολόι. Προτίμησε να εκτελέσει ο ίδιος. Και γιατί να μην το κάνει αφού θα φέρει αποτέλεσμα. Δείχνει φυσικά να θέσει και πίσω από 6.75 ο Δεδούσης στο 13-20. Τώρα το σκόστος είναι 7 το Λεοντάριο. Σπάθης. Πάσκος έκανε την κίνηση. Κάνει κοντά, υψωμένα χέρια μπροστά του, δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Άντε θα είναι η άσπρη και ο Βεργόπουλος έχει φύγει στον ευθυδιασμό. Ο πίεση θα εκτελέσει, δεν έρχεται το καλάθι. Πάθης. Ανεβαίνει κάπως ο ρυθμός στην δεύτερη περίοδο. Θα γίνει το λάθος. Λάπας φεύγει μπροστά. Φτάσει. Μέχρι την αντίπαλη ρακέτα θα κερδίσει το φαουλ. Βασίλης Λάπας. Δεν έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Δεν αλλάζει το 13-20 από την πρώτη βολή του Λάπα. Θα βάλει την δεύτερη. 23-21. Πάθης. Χωρίς φορά ακόμα η Λοβελανέγκρα στην δεύτερη περίοδο. Μας αφήνει δίπλα στον Καραγιαννάκη. Δίστασε αρχικά, το πήρε στη συνέχεια το σουτ. Θετικό rebound του Λιμέρη, ο οποίος θα δεχθεί και το φάουλο από τον Κωνσταντιδέλη. Πρώτο ομαδικό αυτό και για τους φιλοξενούμενους. Γρηγορόπουλος επαναφέρει αυτό τον Καραγιαννάκη. Γρηγορόπουλος για δύο μέσα. 15-21. Λάπας. Στην Χατζησπύρου. Του δίνει το σκρίνο Λάπας. Περγόπουλος. Τελεί για τρεις ο Λάπας, δεν είναι καλό το σουτ. Μαζί το Γρηγορόπουλος. Τρέχει στην άλλη πλευρά, φτάνει μόνος του μέχρι το φινάλε. Για το 17-21.
ότι μέχρι στιγμή στη Λοβέλα είναι για τη δεύτερη περίοδο. Έχουν έρθει από τον Γρηγορόπουλο, ο οποίος θα πάρει τώρα. Είναι στον Πάσκο. Καλά στα αριστερά, Σπάθης πήγε πάνω του Χατζησπύρου, τον έκλεισε. Λιμέρη θα γυρίσει, θα δεχτεί το κόψιμο από τον Τσιάντη. Πάσος κρατάει του φυγκυπάλα, αλλά έχει παρενέβει. Όχι, τελικά αλλάζει η απόφαση. Δεν έχει ακουμπήσει παίκτη του Λεοντάριου. Και έτσι η κατοχή περνάει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Χατζησπύρος. Χατζησπύρου με συγχωρείτε σε καθήκη στον πάγκο. Για να επιστρέψει. Λαγιανάκος. Είναι ψηλά ο Σπάθης, πέρασε το κέντρο ο Λάπας. Κολλημένος πάνω του αντιπαλός του. Λαγιανάκος. Πάσα στη γωνία σου για τρεις κόντους. Πάσο όμως από τον Λάπα. Δεν μπορεί να καθαρίσει το rebound η γηπεδούχη μπάλα. Όμως είναι για αυτούς. Γρηγορόπουλος. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο 5 λεπτό της δεύτερης περίοδου. Καραγιαννάκης θα το επιχειρήσει το σουτ. Δεν είναι καλό, ο Πάσκος όμως πρόλαβε. Βρήκε και τον Λιμέρη και σκόραρε αυτό στην συνέχεια. Μια φάση η οποία είναι αδεθολιωμένη. Κατάφερε να τη σώσει ο Πάσκος. Το Λιμέρη συνέχεια έφερε στον τρίποδο πλέον το παιχνίδι. 19-21 το σκορ. Στον τρίποδο με συγχωρείτε. Όχι στον τρίποδο, αλλά είπα. Γιαντής. Τα δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Πώς και μπροστά στο ισωμένο χέρι του Καραγιαννάκη θα δικάνει το χατήρι μπάλα. Για το 19-23. Γρηγορόπουλος. Παίζει καλή άμυνα ο Βεργόπουλος. Καραγιαννάκη θα επιχειρήσει ακόμα ένα σουτ. Ούτε τώρα όμως θα βρει το τρίποντο. Στην άλλη πλευρά ο Σιαντής. Ο Γόπουλος για δύο. Το σχήμα τέλει. Ο Καραγιαννάκης. Πάσκος. Τα Ιγκάζι έφτασε κοντά μπροστά του. Έχει τον Κωνσταντιδέλη, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ. Είναι το δεύτερο δικό του νομίζω. Όπως είναι δεύτερο ομαδικό για τον Λεοντάριο. Χάνει και την δεύτερη ο Πάσκος, δεν έβαλε καμία. Λαγιανάκος αργά αργά κατεβάζει. Καλή άμυνα από τον Γρηγορόπουλο, δεν ξέρω αν θα προλάβει. Ο Σπάθης δεν προλάβαινε τελικά. Κατοχή παραμένει στα χέρια του Λεοντάριου, το οποίο έχει 11 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Ο Λάπας έτρεξε γρήγορα, έπεσε πάνω στον Γρηγορόπουλο, ο οποίος έκανε το φάουλ. Είναι το δεύτερο και για την Λοβέλα Νέγρα. Αντίσταξε ακόμα πιο έξω στον Λαγιανάκο. Με την κίνηση ο Λάπας εφοδοτήθηκε. Πάσα έξω. Εργόπουλος στον Σκιαντή. Αυτό ίσως συμβολή σε εκείνος. Έχει 2 δευτερόλεπτα. Προλαβαίνει το ρολόι. Δεν βρίσκει όμως το τίποτο. Πάσχος ωραία. Η πάσα του Κοκκινέλη θα φτάσει μέχρι το lay-up. Για το 21-23. Εργόπουλος. Μπόδισε, πήρε παρόλο λίγο να κάνει και το κλέψιμο. Ιωάννης Λάπας και θα τους επιστρέψει το μάτι για το Λεοντάριο. Ο Δεδούσης, ο οποίος έκανε πολύ καλή δουλειά στην πρώτη περίοδο. Πήρε κάποιες ανάσες. Λαγιανάκος πλέον θα κάνει καλό σουτ. Πάσκος, ακόμα ένας εφηδιασμός για τη Λοβέλα Νέγρα και πάλι θα τελειώσει με επιτυχία η γηπεδούχη με τον Γρηγορόπουλο αυτή τη φορά.
να κάνει το 23-23 και αναγκάζονται οι φιλοξενούμενοι να καλέσουν τώρα time out. Συνεχίζεται το παιχνίδι και πάλι 23-23, μία σοβαλιά από τις αρκετές που έχουμε δει σήμερα στο παιχνίδι. Ο Λάβας επιχείρησε μια πάσα πίσω από την πλάτη, δεν του βγήκε. Τρέχουν και πάλι οι γηπεδούς, δυναμικά μένει στην άμυνα. Ο Λάβας θα κατεδαφίσει τον αντίπαλό του. Αλήθεια είναι πως μπήκε με αρκετή φορά εκεί ο παίκτης του Λεοντάριου, να δούμε τι θα αποφασίσουν οι δύο διαιτητές. Ναι. Αδιαθλητικό τελικά το φαουλ. Του Γινέλης λοιπόν στην γραμμή. Κάνει μια κακή πρώτη βολή. Θα καταλήξει μέσα η μπάλα στην δεύτερη, 24-23 προβάδισμα για την Λοβέλα Νέγκρα, η οποία έχει και την κατοχή τώρα. Σπαθής. Αναφέρει, αφήνει τον Γρηγορόπουλο. Πολύ δυνατή η πάσα του Γρηγορόπουλου. Δεν μπορούσε να προλάβει ο Καραγιαννάκης. Για μισή λεπτά ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Λαπάς προσποιείται, αφήνει έξω. Και πάλι μπαλά στα χέρια του. Καραγιαννάκος, ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη. Από δύο, άπλωσε το χέρι του ο Πάσχος και έκανε το φαουλ. Τρίτο ομαδικό και για τους γηπεδούχους. Βεδούχης. Είναι η πρώτη φορά μετά από ώρα που παίρνει προσπάθεια πάνω του. Θα κερδίσει και το φαουλ. Το έχει κάνει ο Καρακιανάκης, αν δεν κάνω λάθος. Γράμμα τώρα ο ψηλός του Λεοντάριο. Βρίσκει Σίδωρο στην πρώτη. Πάζει την δεύτερη. Είναι 24 όλα. Καραγιαννάκης έφτασε κοντά, του φύγει μπάλα από τα χέρια, έκλεψε ο Λάπας. Βασίλης Λάπας τώρα. Είναι στον Ιωάννη, είναι ολομόναχος, πήρε το τρίποντο όμως. Παρά τις καλές προϋποθέσεις δεν βρήκε στόχο. Πάσχος, έτσι με τον Κοκκινέλη. Φαουλ από τον Κορονακή. Συμπληρώνουν τα τέσσερα ομαδικά τώρα και οι φιλοξενούμενοι. 1:39 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Κοκκινέλης, Γρηγορόπουλος, τον Πάσχο. Σημαδεύει εκείνος, θα τα εκτελέσει σωστά. Λάπας, θα παίξει απέναντι. Το κατάλαβε ο Πάσχος, φεύγει στον ευνηδιασμό. Τελειώνει με τα αριστερό χέρι για το 26-24. Πάλι αυτή το λάθος εδώ του Λεοντάρι, ο Μάσκος βάλει και πάλι μπροστά την ομάδα του. Βεζούσης, έκοψε ο Πλαγιαννάκος, δεν μπόρεσε να πάρει. Μάσκος σταματάει, αφήνει τον Γρηγορόπουλο από το ύψος της βολής, δεν θα σημαδεύει σωστά. Ο λοιπόν θα φτάσει στα χέρια του Πλαγιαννάκου. Καθή πάσα δεν έφτασε τον Βεζούση, ο οποίος ερχόταν με φορά πίσω από τον Σπάθη. Όπου έτσι το βέλανε έργα. Έκοψε την πάσα πριν φτάσει εκείνη στον αντιπαλό του. Έτσι έχουμε κατοχή και πάλι για το Λεοντάριο. Ενώ έχουμε μπει στα τελευταία 53 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου.
το σκρίνο Βλαγιανάκος θα εκτελέσει και ο Λας για 3, δεν είναι άσχημο το σούτ αλλά τον πουλήσει η μπάλα. Σαχάκης φτάνει μέχρι το τέλος, 28-24. Μισό λεπτό ακόμα, θα γίνει και το κλέψιμο. Την όλα του Λεοντάριο θα τα εκμεταλλευτεί ο Πάσκος για το 30-24. Στο σύνεξ πλέον η Λόβελα Νέγρα. 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Πιέση ψηλά τον Σεφακάκη. Βλαγιανάκος κρατάει. Δεν έχουν πάω να δώσουν οι καθομίες οι γηπεδούχοι. 7 δευτερόλεπτα. Ροδεδούσης. Έχασε την μπάλα, έχουμε πόδι. Η κατοχή είναι για την Λόβελα Νέγρα, η οποία έχει το momentum τώρα. Έχει επίσης και μια τελευταία επίθεση 3 δευτερόλεπτων για την οποία θα περάσει το παρκέ ο Γρηγορόπουλος. Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι καλό οι γηπεδούχοι. Γρηγορόπουλος στα 2, θα σηκωθεί και θα τον βάλει κιόλας. Προλαβαίνει το ρολόι και τελειώνει με τον καλύτερο τρόπο το ημίχρονο οι γηπεδούχοι, οι οποίοι βρίσκονται στο σύν 8 με το σκορ στο 32-24. Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Λόβελα Νέγρα και Λεοντάριο. Στο 32-24 το σκορ, καθώς οι γηπεδούχοι έκλεισαν χουριώσει την δεύτερη περίοδο και κατάφερε να πάρουν μια απόσταση. Λιώνει τώρα το Λάπας στο 32-27. Τρίπολη εκτέλεση. Σπάθης. Ο Κοκκινέλης Πάσκο θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Θα βρίσκουν εκεί για να μαζέψει το rebound. Λαπάς στα αριστερά, κατέβασε το χέρι το Σπάθης. Έκανε το φάουλ. Είναι το πρώτο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους. Σε πρώτη. Κάνει και την δεύτερη. Δεύτερο Γιάννης. Πάσχος στον Κοκκινέλη. Καραγιαννάκη θα το πάρει δίχως δεύτερη σκέψη. Δεν έχει καταφέρει να βρίσκω πίσω από τα 6.75 ακόμα. Και το έχει επιχειρήσει αρκετά. Γρηγορόπουλος επέστρεψε. Λαπάς. Γιαντής με πλάτη. Έχει πάνω τον Κοκκινέλη, προσπαθεί να του ξεφύγει. Έκλεισε καλά όμως ο Περιστρίο Βέλα Νέγρα. Κορονάκης για 2, αστοχή. Γιαντής ανανεώνει. Νέα ευκαιρία για τους άστρους. Γυρίζει με ένα δωματάκι πίσω, αστοχή. Ζητάει και φάουλ, δεν υπάρχει κάτι όμως όπως λένε οι διαιτητές. Γρηγορόπουλος. Βολεύεται να γίνει παραλήπτης ο Καραγιαννάκης, κράτησαν οι γηπεδούχοι και τώρα θα πάρει τον Βλαγιανάκο πάνω, το έκλεισε το Τσιατής, Πάσκος. Στα 4 δευτερόλεπτα κρατάει, ξεφεύγει κιόλας, φτάνει και κοντά, δεν τελειώνει καλά μου στη φάση. Τελείωσε και ο χρόνος, καθώς δεν βρήκε Στεφάνη μπάλα. Κάνησαμε το πρώτο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Μαλά έφτασε στον Βλαγιανάκο. Σηκώνεται για 2 μπροστά τον Κλεφτογιάννη. 32-29. Ο Γιάννης με τη βοήθεια του αμπλό θα σημαδέψει σωστά. Θα το 34-29. Η εφηκυλά από τον Πάσκο θα αποφέρει καρπούς. Είναι ο ίδιος στο τρίποντο. Παρέμεινε το 34-29. Πάσκο ο Δεδούσης.
Αφήνω και στο Γιάννη Πάσχος. Θα επιχειρήσει και πάλι ακόμα ένα σουτ. Ήδη καταλήξει όμως, θα βάλει και τον εαυτό του. Συνέχεια με Πλαγιανάκο που αφήνει στον Λάπα. Τσεκάρει αυτό στις κινήσεις. Λεδούς του δίνει ξανά στην κορυφή. Τα δευτερόλεπτα. Ψηλότερα αντίπαλο Λάπας. Και αντίστα 4 εκτελεί. Να κοντό σου το οποίο καταλήγει εκτός καλαθιού. Ευκαιρία για το Λεοντάριο. 8 δευτερόλεπτα τώρα. Λαγιανάκος εκτελεί μετά από τρίπλα. Ούτε τώρα φέρει το τρίποντο. Παρόλο που φάνηκε να πηγαίνει μέσα. Γρηγορόπουλος. Κορυφή ο Κοκκινέλης. Έχει με πλάτη τον Λάπα. Σηκώνεται αστοχή, δεν δούσει στυλότερα. Καθαρίσει το rebound. Αρκετά αστοχή στις δύο ομάδες σε αυτά τα πρώτα λεπτά της τρίτης περίοδου. Ο Πλαγιανάκος είναι βαριστός και κερδίσει το foul. Έχουμε βόλες λοιπόν για τον παίχτη Λεοντάριο. Μέσα η πρώτη. 34-30. Στοχή και στην δεύτερη, αλλά αμφασός σε αυτό το ζευγάρι βολών ο Πλαγιανάκος. 34-31. Κοκκινέλης, Πάσχος πήρε και έφτασε κοντά. Στην κορυφή ο Καραγιαννάκης, του δίνει το σύνο Πάσχος. Το Γιάννης κάνει την κίνηση, ο Πάσχος στη γωνία. 4 δευτερόλεπτα πέρασε από τον Τσιατή, έφτασε με τα αριστερό, όμως θα στόχισε. Τελείωσε ο χρόνος. Η μπάλα περνάει εκτός. Πριν η μπάλα περάσει εκτός, με συγχωρείτε. Είναι για το Λεοντάριο. Λάπας. Γιατί πέρασε τον Πλαγιανάκο. Δύο παίχτες κολλημένοι πάνω του, έκανε βήματα κιόλας. Φάνηκε να δυσκολεύεται από την άμυνα της Λοβέλα Νέγκρα. Και έτσι δεν γλιτώσε το λάθος. 5,5 λεπτά ακόμα για το φινάλι και της τρίτης περιόδου, στο 34-31 το σκορ. Με το σταθερά, με το προβάδισμα στα χέρια της Γιουβέντους και από τα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου. Να πω το λέει από τον Κοκκινέλη, χωρίς αποτέλεσμα μάζεσε ο Τσιαντής Λαγιανάκος. Θα εκτελέσει για τρεις πίσω από το σκρίνι του Τσιαντή. Καθαρίζουν την φάση οι γηπεδούχοι και αφήνουν στον Γρηγορόπουλο τώρα την μπάλα. Με τον Γιάννη απέναντι στον Πάσχο. Για τρεις είναι το σούτ, αλλά άστοχο. Λαμπάς, ενώ ζήτησε αλλαγή από ό,τι είδα ο Πάσχος. Ο Σφακάκης έχει σηκωθεί στο πλάι του πάγκου για την Νοβέλα Νέγκρα. Κρατάει Λαγιανάκος, εξαιρετική η πάσα του για τον Τσιαντή, δεν θα την εκμεταλλευτεί εκείνος. Συνδυασμός με αρθρωτικό πλεονέκτημα για τους Γηπεδού που τελειώνει μόνο στο Κλεφτογιάννης και θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Λάπα. Είναι για τα χέρια οι δυο τους, ενώ ο Σφακάκης θα επιστρέψει για την Λοβέλα Νέγκρα στην θέση του Πάσχου. Θα έρθει η μπάλα για να εκτελεστούν οι δύο βολές. Να πούμε πως στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στον πρώτο γύρο η Λοβέλα Νέγκρα έχει επικρατήσει με 42-57.
λοιπόν έχει και μια διαφορά 15 πόντων υπέρ της. Κλείσε ο Γιάννης, κάνει το 35-31. Στοχή στην δεύτερη, ο Δεδούς στην καλύτερη θέση. Και μάζεψε αυτό στον Λάπα. Ζούσε σε μια γρήγορη ενέργεια. Ζητάει αντιαθλητικό από ό,τι μπορώ να διακρίνω. Και μια παρατήρηση στον Καραγιάννακη, ποιος διαμαρτυρήθηκε. Φεράμε ο Δεδούσης. Αστοχή στην πρώτη. Δεύτερη, μετράει κανονικά, 35-32. Γρηγορόπουλος. Σταματάει την τρίπλα. Καραγιάννακης θα πάρει ο ίδιος την εκτέλεση. Στο σούπερ η προσπάθειά του. Καντής. Θα στυπάσα για τον Δεδούση. Θα έχει πάνω τον Καραγιάννακη, θα τον νικήσει στα ίσα. 35-34. Γρηγορόπουλος. Για να έχει δίνει ξανά. Πάει από τα δεξιά, παίρνει τα βήματα. Για την πάσα για τον Κοκκινέλη. Αστόχησε εκείνος. Φάουλ στην συνέχεια από τον Λάπα. Στην διεκδίκηση του rebound εκεί κράτησε αντικανονικά τον Καραγιάννακη. Εφηκεμένου στην επίθεση τώρα οι γηπεδούχοι. Καραγιάννακης, ο Στάρι ο ίδιος γυρίζει με τα αριστερό, δεν σκοράρει. Νέο φάουλ από τον Δεδούση αυτή τη φορά. Χαμηλά είναι το φάουλ, παρόλο που ο Κοκκινέλης πήγε να στηθεί στη γραμμή. Από τρία τα ομαδικά τώρα. Παίρνει ο Κοκκινέλης. Φτάσε κοντά. Όχι μπροστά από τον Δεδούση, δεν σκόραρε. 3-18 ακόμα. Για το τρίτο δεκαλέπτο πάντα. Καντής. Εργόπουλος. Ωραία η τρίπλα του. Πέρασε κιόλας ανάμεσα από δύο. Το σκοράρισμα όμως δεν τα κατάφερε εξής καλά. Εργόπουλος. Και μπροστά σε πολλά εξωμένα χέρια. Ζητάει κατοχή. Ο Γρηγορόπουλος παραδέχεται ο Δεδούσης ότι έχει βρει προς τιμήν του. Και έτσι η μπάλα είναι και πάλι για την Λοβέλα Νέγρα. Το Γιάννης θα τον βρει και πάλι, όχι. Δεν ολοκληρώνεται το κρύψιμο. Πακάκι στο ένα δευτερόλεπτο στο τσακ, πρόλαβε. Δεν ήρθε το καλάθι. Επιμέρους 3-10. Δεύτερη περίοδο, στην τρίτη περίοδο μέχρι στιγμής. Έδωσε ο Γρηγορόπουλος. Δεν βρήκε τον Πακάκι, καθώς στην πορεία του μπάλας μπήκε το πόδι του Δεδούση. Όπως έλεγα, 3-10 το μέρος σκορ στην τρίτη περίοδο μέχρι στιγμής. Μόλις 3 πόντους έχουν καταφέρει να σκοράρουν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι όμως εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα. Ο Κοκκινέλης πατάει για αέρα. Ούτε τώρα θα μπορέσουν να βρουν τον στόχο οι γηπεδούχοι. Λάπας ρίχνει ταχύτητα, περιμένει τη συμπαίκτα του. Μαχίλης Λάπας τώρα. Ωραία, αυτός ο Χατζησπύρου σηκώθηκε, σκοράρε. 35-36. Το τιμόνι τώρα στα χέρια του Λεοντάριου. Καραγιάννακης. Πήρε ο Κλεσογιάννης. Κάνει κοντά. Ο Βεργόπουλος.
Κλουσάζει κανονικά το χέρι του. Αυτός πήγαινε να δώσει και την βοήθεια στην άμυνα, στην οποία τα έχει καταφέρει καλά με τον Σολάπας, αλλά τελικά ο Κλωστογιάννης θα βρεθεί στην γραμμή. Βάζει και την δεύτερη. 37-36. Τάπας κάνει το βήμα πίσω, βρείτε λίγο χώρο. Τελευταίος ποιος έχει βρει, ο Κοκκινέλης. Κατοχή για το Λεοντάριο λοιπόν. Γιατίς Βεργόπουλος θα το επιχειρήσει το τρίποντο και θα το βάλει κιόλας. 37-39. Γιατί φαίνεται ότι έχουμε πολύ ωραία να δούμε τρίποντο στο μάτς. Και τώρα ο Βεργόπουλος βρει σκορ στο 86-85. Αστοχή ο Σπάθης. Βεργόπουλος με φόρα θα βρεθεί στο παρκέ. Έχει κερδίσει και το φάουλ. Έχει σκοράρει κιόλας. 39 όλα. Δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή για τον Γρηγορόπουλο. Μέσα και η βολή. Με το 40-39. Πλησιάζουμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Σηκωθεί από την κορυφή, ευστοχή, δεύτερο συνεχόμενο για το Λεοντάριο. 40-42. Πρώτα ο Βεργόπουλος, τώρα ο Ιωάννης Λάπας. Και φιλοξενούμενοι είναι και πάλι μπροστά με δύο πόντους. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν μπορεί να σκοράρει ο Καραγιαννάκης, ο οποίος γενικά σήμερα δεν έχει καλά ποσοστά. Λάπας, Σιαντής. Θα κάνει την περιστροφή για να νικήσει τον αντίπαλό του. 23 δευτερόλεπτα τώρα όλα για την Λοβέλα Νέγρα. Σπάθης Γρηγορόπουλος ζητά ηρεμία, καθώς όλη η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Πήρε ο Γρηγορόπουλος, έκλεισε ωραία ο Βεργόπουλος. 5 δευτερόλεπτα. Δεν βλέπει κάποιον τριγύρω του, γι' αυτό θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια. Αστοχή και έτσι τελειώνει και η τρίτη περίοδος με το σκορ στο 40-42. Λεπτό στο 40-42 το σκορ. Το Λεοντάριο να έχει πάρει το προβάδισμα, αλλά το θα αλλάξει καθώς ο Καραγιαννάκης θα ισοφάρει σε 42-42.
τελευταίες φορές σήμερα έχουμε δει το σκορ να πηγαίνει στην ισοπαλία. Είναι και αυτή. Ο Λάπας θα κάνει το 42-44. Βασίλης Λάπας. Παθής. Αλλιάμενα από τον Βεργόπουλο, ο οποίος θα πάρει τώρα από τον Λάπα. Θα βρει εξαιρετικά για τον Χατζησπύρου. Χαράμισε εκείνος την φάση. Άσκος. Τρέφοντας εκεί ο Χατζησπύρου απλώς στο χέρι του. Και πέταξε εκτός την μπαλά. Σπαθής. Μετρήσε καλά ο αντιπαλός του. Και το Γρηγορόπουλος. Τα 9 δευτερόλεπτα το ρολόι. Προσπαθεί να βρει χώρο να εκτελέσει σπάθηση με στο πλάι. Για τρίστο σούτ, αλλά άστοχο. Λάπας έχει μπροστά του μόνο τον Γρηγορόπουλο. Δεν πήγε στα ενασμέναν. Μαθήνης Λάπας. Αλλά σε ωραία κατεύθυνση, εξαιρετική κίνηση. 42-46. Μαθήνης Λάπας, ο οποίος παίρνει προς τις τελευταίες φάσεις. Στέλνει την ομάδα του τώρα στο 4. Ασκός. Το φάουλ. Έχει γίνει από τον Ιωάννη Λάπα. Σπάθης. Ωραία θα κλέψει ο Χατζησπύρου. Ξεφεύγουν στο σύνεξι. Τώρα οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι αμυντικά έχουν λειτουργήσει εξαιρετικά σε αυτά τα πρώτα λεπτά της τέταρτης περίοδου, ενώ είναι αποτελεσματικοί και στην άλλη πλευρά. Εγώ όπως εδώ θα ρίξει μια σφαλιά στην μπάλα, θα φτάσει στον Λάπα εκείνη. Χατζησπύρου, κοιτάει την γραμμή. Αστοχή όμως παράλληλα. Τελευταία 7,5 λεπτά στο μάτς. Γρηγορόπουλος. Μένει ξανά τον Καραγιαννάκη. Φτάσε κοντά. Στόχης όμως. Θα βάζει και με τον εαυτό του για αυτή την αρκετά κακή εκτέλεσή του. Γιαντής, ωραία περιστροφή, πηδάει μπροστά το Καραγιαννάκη, θα τον κόψει. Χατζησπύρου κρατάει 5 δευτερόλεπτα τώρα. Γεργόπουλος, τρίπλα πίσω από την πλάτη, έχασε την μπάλα. Γρηγορόπουλος, φτάνει μέχρι μέσα και σκοράρει. 44-48. Ο Γιαντής αριστερά. Έχει και το σκρίν στο συμπαίκτη του. Θα σε κοντά ο Λάπας, θα τελειώσει την φάση με το lay-up. 44-50. Παραμένει στο συνέξι η φιλοξενούμενη. Καραγιαννάκης. Άσε τον Πάσχο. Ένα spin move. Το τελείωμα μαζί στο Λάπας. Ιωάννης Λάπας τώρα στην άλλη πλευρά. Έρχεται και ο Βεργόπουλος, ο οποίος πατάει γερά, σηκώνεται, αλλά ήταν τέλειος αυτή η προσπάθεια. Παθής. Γρηγορόπουλος ζητάει. Δεν θα το αφήσει ο Καραγιαννάκης. Πήγε κοντά, στόχησε, δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό. Τώρα θα κερδίσει το φαουλ ο Πάσχος. Από τον Χατζησπύρου. Και έχουμε και γόλες επίσης. Ενώ Σιφάκα έχει επιστρέψει για την Λοβέλα Νέγρα. Ενώ από την άλλη έχουμε Λεζούση και Πλαγιάνακο και πάλι στο μάτς. Thank you.
μέσα και η δεύτερη. 46-50. Βασίλης Λάπας μετέφυγε στην τρίπλα. Δεν το πλήρωσε όμως. Έχει και το φόλο από τον Πάσχο. Φάουλ νούμερο 1 στο Γεφυρό Βελανέγρα. Λάπας είναι από τα μαρκαρίσματα. Ο Πλαγιανάκος θα εκτελέσει από αρκετά μακριά. Εντούσεις εκεί ανάμεσα από δύο. Καταλέφθηκε την αδράνεια του Λιμέρη και του Καραγιαννάκη. Μάζεψε το rebound, κέρδισε το φάουλ στην συνέχεια. Δύο τα ομαδικά τώρα και για την Λοβέλα Νέγρα. Μετούσης Λαγιαννάκος για τρεις μέσα. 46-53. Στις 7 από τους διαφορά. Σιμακάκης τον σπάθη. Τελεί για 2, δεν μπορεί να μειώσει. 4 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε. Και οι φιλοξενούμενοι είναι μπροστά. Και μάλιστα σε απόσταση 7 ποντών. Που μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο. Αν είναι κάτι καλό στη συγκεκριμένη φάση. Χαμηλή πάσα για τον Λάπα. Δευτερόλεπτα αν κατάλαβα καλά. Κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Πέρασε η πάσα από τον Γρηγορόπουλο. Ρέμια ζητά ο Λαγιαννάκος, δεν υπάρχει λόγος για διασύνες. Ο ίδιος θα πάρει την εκτέλεση, δεν το βάζει αυτό τώρα. Γρηγορόπουλος. Να δούμε αν θα υπάρξει αντίδραση από την Λοβέλα Νέγρα. Για τρεις. Το σκύο Γρηγορόπουλος μαζεύει ο Λαγιαννάκος. 3:45 ακόμα για το τέλος. Μεδούσης με φόρα. Θα φτωχίσει, μαζεύει ο Λάπας όμως. Δεν θα εκμεταλλευτεί τη δεύτερη ευκαιρία. Ακόμα όμως ένα χαμένο rebound για τη Λοβέλα Νέγρα, η οποία παραλίγο να το πληρώσετε μακρό. Βλέπετε και πως αντιδράει ο Καραγιαννάκης. 3 πάνω τα χαμένα rebound, 3 πάνω τα κερδισμένα rebound για το Λεοντάριο. Και εδώ δεις τώρα είναι στην ανοιχτή γραμμή της φιλανθρωπίας για τις δύο βολές του. Ενώ ο Κοκκινέλης επέστρεψε για τους γηπεδούχους. Μέσα η πρώτη βόλη. 46-54. Μέσα και η δεύτερη. 46-55. Στο σύν 9 πλέον είναι. Γρηγορόπουλος και πάλι Κοκκινέλης. Ο Γιάννης απέναντι στον Κοκκινέλη. Ο ίδιος κράτησε με κάποιο τρόπο και βρήκε σκορ 48-55. Λάπας βλέπει τις κινήσεις των συμπαικτών του. Ο ίδιος θα πάει προς τα μέσα. Θα πάρει την προσπάθεια, δεν μετράει το καλάθι όπως λέει ο ρέφερι. Αυτός έχει δοθεί χαμηλά το φάουλ. Παρατήρηση για τεχνική ποινή στον πάγκο του Λεοντάριο. Τέταρτο ομαδικό αυτό για την Λοβέλα Νέγρα. Σιαντής δεν έκανε καλή κίνηση ο Χατζηστήριου για να πάρει. Θα το κάνει ο Πλαγιαννάκος, αλλά αστοχή στο τρίποντο. Το Κινέλης. Δεν γίνεται το κρέψιμο όμως τελικά. Ο Κινέλης κρατάει. Ο Γορόπουλος θα σηκωθεί για 2, δεν το βάζει. Κλεστογιάννης έχει και αυτός μια ευκαιρία, θα την εκμεταλλευτεί. 50-55. Τελευταία 2,5 λεπτά στην αναμέτρηση.
Λαγιανάκος. Ρωτήσε στο Γιάννη μπροστά του. Είναι στον Λάπα. Το δεύτερο λεπτά. Λάπα θα εκτελέσει για τρεις. Είναι πάρα πολύ αδύναμο το σουτ. Μάζεψε ο Γρηγορόπουλος. Θέλει να βρει τον Κοκκινέλη. Σταματάει. Χάνεται η μπάλα όμως. Χάνεται και η κατοχή παράλληλα. Κατάμενη ευκαιρία εδώ για την Ροβέλα Νέγρα. Για να μειώσει κι άλλο, ενώ ο χρόνος σιγά σιγά τελειώνει. Του Σπύρου. Καθοριστικές οι κατοχές τώρα από εδώ και πέρα. 14 λεπτά ακόμα για την επίθεση. Για δύο πόντους Λαγιανάκος. Με ασφυκτική πίεση βρίσκει το δίποντο. Για το 50-57. Επιλογές στον Καραγιαννάκη. Στο Γιάννης. Και πάλι Καραγιαννάκης. 6 δευτερόλεπτα περνάει. Έχει το φόλο από τον Χατζησκύρου. Έχουν να δώσουν οι φιλοξενούμενοι, καθώς αυτό ήταν το τρίτο. Να ακόμα ένα να δώσουν. Μπαλά στο play τώρα. Για την Λοβέλα Νέγρα. Αλλά εκτός, αλλά παραμένει στην κατοχή των γηπεδούχων, οι οποίοι έχουν 12 δευτερόλεπτα για την επίθεσή τους. Και ο Γρηγορόπουλος πιεσμένος στη γωνία, πιεζόμενος από τον Λάπα. Μέρης είναι έξω. Το ένα δευτερόλεπτο θα προλάβει στο τσάκ και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 52-57. Λαγιανάκος. Το Γιάννης προσπαθεί να τον εμποδίσει και να κατεβάσει. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό και έχουμε και το φάουλ, ο οποίος ολυρώνει τα ομαδικά για τους γηπεδούχους και έχουμε έτσι βολές. Τσιαντής είναι στην γραμμή. Ας το εσείς στην πρώτη. Λεκτογιάννης προσπαθεί να τον βρει ξανά. Δεν βρίσκει κάτι ο γρήγορος ούτη γηπεδού. Και τώρα θα το πάρει ο Γρηγορόπουλος και θα το βάλει. 55-57. Τρομερό του Γρηγορόπουλου. Και έχουμε διακοπή τώρα για αλλαγή. Δεν υπάρχει time out από ό,τι καταλαβαίνω. 55-57. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Λαγιανάκος. Είναι σκριν ο Τσιάτης. Θα σταθεί για τρεις. Δεν το βάζει, μαζεύει ο Καραγιαννάκης. 20 δευτερόλεπτα όλα για τη Λοβέλα Νέγρα. Υπενθυμίζω έχουν φόλ να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Τρίποντο για εσωφάριση, τρίποντο για προβάδισμα. Τώρα θα γίνει το τέταρτο ομαδικό με το Λεοντάριο. Και έχουμε και time out για την Λοβέλα Νέγρα. Αυτό ακόμα στο ρολόι. Το σκορ στο 55-57 και η κατοχή είναι για την Λοβέλα Νέγρα, η οποία θα φτιάξει την τελευταία τζαριά. Καραγιαννάκης λένεται από δύο, πήρε ο Γρηγορόπουλος από κοντά, δεν μπορεί να σκοράρει. Απίστευτη χαμένη ευκαιρία, Δεδούσης μαζεύει. Θα πάρει ο Χατζησπύρου και τελειώνει έτσι το μάτς με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν τη νίκη και να επικρατούν με 55-57 της Λοβέλα Νέγρα.